των βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2024. Η φετινή τελετή απονομής ήταν αφιερωμένη στα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Η Γιώτα Δαμιανού θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μια βραδιά μοναδική, γεμάτη συνέστημα, μνήμες, ιστορία. Αφιερωμένη στις γυναίκες της Κύπρου. Σε αυτές που αντιστάθηκαν, σε αυτές που άνοιξαν δρόμους, σε αυτές που ξεχώρισαν. Σε ένα κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η τελετή βραβεύσεων των 19ων βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2024 που παρουσίασε η Estée Lauder. Η αρχή έγινε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή των βραβείων Γιώργο Θεοφάνου στο πιάνο και τους Ευρυδίκη, Σίλια Καψή, Άλεξ Παναγή, Λούκα Γιώρκα, Μαρίνα Βερζανλή, Άντρεα Αντωνίου και το φωνητικό σύνολο της Ακαδημίας Ταλέντων Ποντέτσια Ντελάρτε να ερμηνεύουν το τραγούδι «Τραγουδό το νησί μου» του Κύπριου μουσικοσυνθέτη. Παρουσιάστρια της βραδιάς η εκθαμβωτική Μπέτι Μαγκύρα, η οποία καλωσόρισε τους προσκεκλημένους με το δικό της μοναδικό τρόπο, δίνοντας το στίγμα των βραβείων. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στα 19ª βραβεία Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2024 που παρουσιάζει η Estée Lauder. Η τελετή βραβεύσεων ήταν αλλιώτικη από τις άλλες. 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και η Madame Figaro θυμάται. Θυμάται και τιμά τις γυναίκες που αγωνίστηκαν, τις γυναίκες που αναγεννήθηκαν μέσα από τις τάχτες τους, τις γυναίκες που άντεξαν, τις γυναίκες που συνέχισαν να ονειρεύονται. Μια τέτοια γυναίκα είναι και η γυναίκα της Κύπρου. Και φέτος, που συμπληρώνονται 50 χρόνια κατοχής, τιμούμε ειδικά όλες εκείνες τις ηρωίδες που πάλεψαν, που διεκδίκησαν, που μέσα στο σκοτάδι βρήκαν το πιο δυνατό φως. Γυναίκες που δεν φοβήθηκαν τις δυσκολίες, που μέσα από αυτές έγιναν πιο δυνατές και συνέχισαν να ονειρεύονται, να ζουν, να δημιουργούν. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτές. Το ζεστό χειροκρότημα του κοινού έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των 12 βραβεύσεων, 9 κατηγορίες, 45 υποψήφιες και 3 τιμητικά βραβεία. Από τις συγκινητικές στιγμές της βραδιάς, η απονομή του τιμητικού βραβείου Editor's Choice. Φέτος η ομάδα της Madame Figaro αποφάσισε να απονείμει το βραβείο σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου. Στις γυναίκες που βίωσαν την τουρκική εισβολή. Το βραβείο απένειμε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς, την πρώτη κυρία Φιλίπα Καρσερά Χριστοδουλίδη, η οποία το παρέλαβε εκ μέρους όλων των γυναικών της Κύπρου. Ένα βραβείο που θα παραμείνει στο Προεδρικό Μέγαρο. Νιώθω πραγματικά πολύ μικρή, αναλογιζόμενη τις χιλιάδες γυναικών της Κύπρου που διώχθηκαν, που πόνεσαν, που απελπίστηκαν, που έπεσαν, αλλά ξανασηκώθηκαν. Στόχος μας λοιπόν είναι να τερματίσουμε την κατοχή και να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Ιδιαίτερη στιγμή ήταν η απονομή του τιμητικού βραβείου πρωτίου ζωής εις μνήμη Νάντι Χατζικοστή, που απονεμήθηκε από την Έφη Παπαϊωάννου και τον Κωνσταντίνο Ιωάννου, Υπουργό Εσωτερικών στην Εφέλη Αντωνίου. Ένα κορίτσι που δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά εκφράζεται μέσα από το τραγούδι. Στη μεγάλη κυρία του Κυπριακού Θεάτρου, Ανίτα Σαντορινέου, απονεμήθηκε το τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τηλεόρασης Σίγμα και του εκδοτικού οικουδία Χρύσανθο Τσουρούλη. Το απόψινό πάρα πολύ σημαντικό βραβείο που παίρνω, πρόσφυγα γυναίκα της Κύπρου. Η πρόοδος, η ανθεκτικότητα, η αγωνιστικότητα, η πίστη μας για δικαίωση, είναι δυστυχώς ή ευτυχώς τα μοναδικά μας όπλα και βέβαια και ο πολιτισμός μας. Στην κατηγορία ηθοποιός αναδείχθηκε η πολυξένη Σάβα, στην κατηγορία επιστήμονας ακαδημαϊκός η Δόκτωρ Σούλα Λουκά, στην κατηγορία Τράπεζα Κύπρου Καινοτομίας η Λουίζα Σοφοκλέους και στην κατηγορία E-Combi-X επαγγελματίας επιχειρηματίας η Αντωνία Μιχαήλ. Στην κατηγορία Δημιουργός η Ναστάζια Χριστοδούλου, στην κατηγορία DAV Αθλήτρια η Ολίβια Φωτοπούλου, στην κατηγορία Answear.cy Fashion and Jewelry Design η Αυγούστα Θεοδούλου και στην κατηγορία Μουσικός η Γεωργία Κόμπου. Όπως κάθε χρόνο, η βραδιά είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αφού όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων δόθηκαν στην κυρία Έλενα Μαλμιδούρη Χατζηχάνα, η οποία βραβεύτηκε στην κατηγορία ΟΠΑΠ Κοινωνική Προσφορά και θα διαθέσει το χρηματικό ποσό στη Θερμοκοιτίδα Αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω όμως και τον σύζυγό μου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ για το μεγαλύτερο δώρο που μου έκανες. Τα δικά μας τρίδημα πρόγραμμα ΟΡΑ.
Ιδιαίτερα στην αισθηματική ήταν η στιγμή που στη σκηνή ανέβηκε ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος ερμήνευσε για πρώτη φορά το τραγούδι «Αμόχωστος» σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνους. Αμόχωστο με λέγανε, βαρόσι με φωνάζα. Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Ευρυδίκης και της Μελίνας Ασλανίδου, οι οποίες συγκίνησαν το κοινό ερμηνεύοντας το τραγούδι «Είμαι άνθρωπος κι εγώ», το τραγούδι του Χελιδονιού και «Φτάνει και περισσεύει». Φτάνει και περισσεύει. Νέο ταλέντο της χρονιάς η 17χρονη Σίλια Καψής, η οποία ερμήνευσε το τραγούδι «Never Enough», συνεπέρνοντας με την υπέροχη φωνή της στο κοινό. Η τελετή των απονομών των 19ων βραβείων Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2024 θα προβληθεί στις 28 Οκτωβρίου στις 4:20 από την τηλεόραση Σίγμα. Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς που πάντοτε στηρίζουν το θεσμό. Ο ΠΑΠ Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, DAV, eCombiX, Unsquare.cy, Lexus Cyprus, Beauty Line, Kerastase, Whispering Angel, Splendid Events, Cosmetic Derma Medicine, Inter College, Aegean, Sold Out Tickets. Μάλιστα, και εμείς τώρα σε πολύ λίγο...